αρχές Αυγούστου 1824. Η Ελλάδα διανύει τον τέταρτο χρόνο της Επανάστασης για να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Ο Σουλτάνος είναι αποφασισμένος να λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων και να καταπνίξει παραδειγματικά την Επανάσταση. Η ολοκληρωτική καταστροφή της Κάσου από τους Αιγύπτιους και των ψαρών από τους Τούρκους έχει σκορπίσει θλίψη στο Πανελλήνιο, αλλά δεν έχει κατασβέσει την επαναστατική φωτιά. Στόχος των Τούρκων τώρα, ως γέφυρα και για την υπηρωτική Ελλάδα, είναι η Σάμος. Εύκολος στόχος κατά τον Σουλτάνο, γι' αυτό και απαιτεί την παράδοσή της χωρίς μάχη. Στην αρχή με υποσχέσεις, και όταν αυτές δεν πιάνουν, με απειλές. Ο Λυκούργος λογοθέτης όμως ούτε δελεάζεται ούτε υποκύπτει. Ο Σαμιακός λαός στηρίζει την απόφαση του να οργανωθεί και να αντισταθεί. Ο ελληνικός στόλος σπέβδει πως βοήθεια. Απέναντι, στα μικρασιατικά παράλια, χιλιάδες ατάκτων έχουν συγκεντρωθεί προσβλέποντας στην εύκολη νίκη και τη λαϊλασία. Ο πολυπληθής τουρκικός στόλος περιζώνει με αλαζονική σιγουριά το νησί. Οι Έλληνες ετοιμάζονται να ναυμαχήσουν στα ίδια αυτά νερά, στο στενό της Μικάλης, όπου οι πρόγονοί τους πολλούς αιώνες πριν είχαν νικήσει τους Πέρσες. Ελευθερία ή θάνατος. Το κινητήριο σύνθημα της ελληνικής επανάστασης είναι χαραγμένο βαθιά στο μυαλό και την ψυχή τους. Είναι για αυτούς μονόδρομος. Γνωρίζουν την υπεροπλία και την αριθμητική υπεροχή του εχθρού, αλλά δεν δηλιάζουν. Επί δύο μέρες, οι αντίπαλοι στόλοι ανταλλάσσουν κανονιοβολισμούς χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Την τρίτη ημέρα επικρατεί σιγή και μια ηλεκτρισμένη αναμονή γεμάτη αγωνία. Την τέταρτη ημέρα, 6 Αυγούστου, λαμβάνει χώρα η ναυμαχία. Η σύγκρουση είναι αμφίρροπη. Μοιραία όμως, ο χρόνος δουλεύει υπέρ του ισχυρότερου. Στην κρισιμότερη στιγμή, καθώς η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει υπέρ των Τούρκων, ελληνικά πυρπολικά καταφέρνουν να εισχωρήσουν ευνηδιαστικά και να βάλουν φωτιά στη μεγαλύτερη και ταχύτερη τουρκική φρεγάτα απέναντι από το φρούριο του Λυκούργου. Αλλεπάλληλες εκρήξεις με τρομακτικές βροντές ενσπείρουν τη σύγχυση στον τουρκικό στόλο. Η φωτιά φτάνει στην παροτοποθήκη της φρεγάτας και η νύχτα γίνεται μέρα. Άλλα δύο τουρκικά πλοία γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς κατά μεσή στο πέλαγος. Οι κραυγές των πληρωμάτων που καίγονται ή ρίχνονται στο νερό για να σωθούν σκορπούν τον πανικό. Είναι σαν να ξύπνησαν οι δαίμονες της κόλασης, διψασμένοι για καταστροφή και ανθρώπινες ζωές. Το θέαμα των πυρπολιμένων πλοίων ήταν τόσο συγκλονιστικό. Ο τουρκικός στόλος οπισθοχωρεί με όση ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει. Ο άτακτος στρατός στη Μικρασιατική ακτή διασκορπίζεται ατάκτος. Ο καπετάν Πασάς, καταπτωημένος, ταπεινωμένος, εγκαταλείπει κάθε επιθυμία και κάθε προσπάθεια για απόβαση στο νησί. Η Σάμος αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο στόχος τελικά. Για μια ακόμη φορά, η ελληνική αντίσταση είχε ματαιώσει τα κατακτητικά σχέδια του Σουλτάνου. Ένα ακόμη βήμα προς την ελευθερία και την εθνική παλιγυνεσία έγινε στο ιστορικό στενό της Μικάλης. Στην καθιερωμένη εορταστική αναπαράσταση εκείνης της νικηφόρου ναυμαχίας της 6ης Αυγούστου 1824 παριστάμεθα σήμερα ως προσκυνητές. Σε τούτες τις δύσκολες για το έθνος στιγμές, σε μια νέα ανηφορική εποχή για τον τόπο μας, είμαστε εδώ για να ξαναθυμηθούμε και να αποδώσουμε φόρο τιμή στην περηφάνεια, τη γενναιότητα και την αυτοθυσία των Ελλήνων αγωνιστών της ανεξαρτησίας μας.
να κλείνουμε ευλαβικά το γόνι μπροστά στον πατριωτισμό και την προσφορά τους, διδασκόμενοι από το παράδειγμά τους. Δε δίλιασαν και νίκησαν. Ήταν 6 Αυγούστου του 1824. Χριστός Σάμον έσωσεν 6 Αυγούστου 1824.